Χθες ήμασταν μόλις 10 λεπτά από το Θεσσαλονίκη, περίπου στο εργαλείο μας στο Θεσσαλονίκη. Είχαμε επιστρέψει ευτυχώς πολλοί κόσμος από το βαγόνι που ήταν το καφέ. Εκεί έγινε το μεγάλο, εκεί έγινε η ανατροπή και το μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ακριβώς το δεύτερο βαγόνι μετά τη μηχανή που μπήκε μέσα στο σπίτι. Και διαπέρασε στο σπίτι. Το δεύτερο βαγόνι ήταν ο καφές, που ήταν γεμάτο πριν από μισή ώρα, ας πούμε. Καταλάβατε, και να έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, 30 θύματα, όχι 2 ή 3, δεν ξέρω πόσα είναι τελικά. Είχαμε φύγει για να πάμε να ετοιμάσουμε πράγματά μας, γιατί σε 10 λεπτά φτάναμε στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν λίγο πολύ σε γρήγορση, δεν ήμασταν ενθουσιασμένοι, επειδή ετοιμάζαμε πράγματα, πάνω φόρη για αυτά, ξέρω εγώ, για να σκάσει για να κατεβούμε. Όσο ξαφνικά ακούσαν ένα θόρυβο, εντοφαντικό θόρυβο, ξεκίνησε το τρένο να τραντάζει, ας πούμε, πάρα πολύ. Τράντασε και στο τέλος ακούσαμε το θόρυβο, από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, τον μπαμ που έκανε, ας πούμε, η μηχανή πάνω στο σπίτι αυτό που έπεσε, ας πούμε. Οι κάτοικοι εκεί μας είπαν ότι πριν, εγώ δεν το αντιλήφθηκα, μου είπαν ότι πριν όταν ξεκίνησε το τρένο ακόμη να βγαίνει από τη γραμμή, ακούγανε κρίξεις από τις κολόνες του ρεύματος που υπήρχε εκεί για το τρένο. Εγώ αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Εγώ το τράνταγμα καταλάβαινα εκείνη την ώρα, τα τζάμια που σπάζανε, και όταν άρχισε το τρένο να γέρνει το βαγόνι μου, φύγανε τα καψίματα και πέστανε πάνω στον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή, από όσο σηκώθηκε και έκατσε στη δεξιά του πλευρά το βαγόνι, τα καψίματα από την αριστερά φύγανε και πέστανε πάνω σε εμάς, ας πούμε, στον κόσμο. Το βαγόνι ήταν παλιό βαγόνι, ήταν παλιό σειρμό του 80, δεκαετία του 80, όταν τα πρώτα εντερσίτη που είχαν βγει την εποχή εκείνη. Δεν ήταν τα τελευταία τα σύγχρονα που υπάρχουν και που είχαν το μόνο εξωτερικό και Αθήνα. Πράγμα που το είχαμε σχολιάσει κιόλα εκεί πέρα με του επιβάτε και με τον άνθρωπο εκεί που ήταν στο καφέ. Του λέω καλά πώ αυτό το βαγόνι, το τρένο που βρέθηκε, α πούμε, δεν είχαν λέει και βάλανε αυτό για τι προσωρινά για να κάνει δρομολόγιο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αν αυτό συντέλεσε στο ατύχημα ή όχι. Απλά σαν γεγονό περιγράφω. Εγώ αυτό που έχω να πω και να καταθέσω είναι ότι πριν από 4 λεπτά 5 ξεκινήσαμε από το πλατή, που είναι η τελευταία στάση πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε αυτά 4 λεπτά, 3 λεπτά που ήταν το πλατή 5, δεν ξέρω πόσα είναι. Παραπάνω δεν είναι. Αν μπορεί να πτύξει μεγάλη ταχύτητα, δεν το γνωρίζω. Τώρα την εμπειρία μου σαν τακτικό ταξιδιωτή έτρεχε ιδιαίτερα το τρένο. Δεν μου έμεινε αυτή η εντύπωση δηλαδή, ότι έτρεχε ιδιαίτερα. Τώρα, τι να σου πω, δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι. Η εντύπωση μου είναι αυτή, ότι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Εκ των υστέρων, και αφού βγήκαμε έξω, και αφού εκεί μας φέρανε από την εκεί οι κάτοικοι, ας πούμε, του χωριού, μας είπαν ότι δεν έχουν δει, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή αυτή που εμείς ταξιδεύαμε. Ήταν η πρώτη γραμμή του πλευρά του χωριού, δηλαδή ακριανή. Δεν ήταν η μεσαία που είναι η υπερταχεία. Έτσι μας είπαν οι κάτοικοι, σας μεταφέρω τι μου είπαν οι κάτοικοι. Δεν έχω άποψη, δεν έχω εικόνα δηλαδή για το πώς εγώ περνάει το τρένο. Αλλά μας είπαν ότι συνήθως δεν περνάει από την γραμμή την ακριανή, αυτή που περνούσε αυτό το τρένο αυτή τη φορά. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον είναι ότι πριν από 10 χρόνια ξανασυνέβη ένα ατύχημα. Ατύχημα όμως, δεν είχαμε θύματα, τώρα ήταν δυστύχημα αυτή τη φορά. Και γι' αυτό λόγω αυτό έχω χτίσει ένα κλεισάκι εκεί οι κάτοικοι, με κάποιες δωρές. Χτίσει ένα κλεισάκι, ένα μικρό κλεισάκι, έτσι πράγμα μέσα 10-20 άτομα. Για το θέμα αυτό, ότι την πρώτη φορά είχαν σωθεί άνθρωποι, ας πούμε, και δεν είχαν, ας πούμε, δει τα χειρότερα. Τώρα όμως τα χειρότερα τα είδαμε. Ελπίζω και απαιτώ από την πολιτεία να αναδείξει και να υποδείξει ποιοι φταίνε και αν κάποιοι φταίνε. Οι παράγοντες του ΟΣΕ, αν είναι για ποιο λόγο αυτό το τρένο, αυτό ο σειρμός ήταν στη γραμμή εκείνη τη μέρα, να μας το πούν, να μας εξηγήσουν. Ή αυτή η βασίλωση γενικά η απαξίωση του μέσου, ας πούμε, να μας το πούνε να μην ταξιδεύουμε με το ΟΣΕ, είτε που ήταν άδειο δηλαδή, μισό άδειο, όχι μισό άδειο, πολύ παραπάνω από μισό άδειο ήταν. Να μην δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή μας. Σαν εμένα επιβάτες οι οποίοι δεν ξέραμε αν χτυπηθήκαμε ακόμα ή όχι, γιατί λέγαμε χτυπηθήκαμε μπροστά μου ένας νεαρός σαν φοιτητής της ηλικίας φοιτητικής. Έλεγε, αμάν, δεν είμαι καλά, έχει πάθει σοκ το παιδί δηλαδή. Έχω αίματα, δεν έχει τίποτα εντάξει. Έχω αίματα, τρέχουν αίματα κτλ. Έχει σοκαριστεί. Δεν έχει τίποτα το φίλο μου, είσαι μια χαρά, του λέω, ηρέμησε. Κατόπιν άρχισε να ψάχνει να βρει, ας πούμε, την τσάντα του, αφού είδε ότι είναι κάπως καλά, πάνω στον πανικό του. Αμέσως μετά ήρθαν οι κάτοικοι περίοικοι, δηλαδή στο δίδυμο του τρίλεπτο πάνω ήταν οι άνθρωποι με σφυριά και με λωστούς να σπάσουν όσα τζάμια είχαν μείνει ανέπαφα για να μπορούμε να βγούμε, να έχουμε την άνεση να πηδήξουμε από το τρένο, και όπως και έγινε δηλαδή. Για σένα, μα είχαν πλακώσει, ας πούμε, τα κατσίματα του τρένου. Έτσι, όπως έγινε το τρένο, δηλαδή ότι ήταν άλλοι ήταν πάνω μας, άλλοι ήταν πάνω μας. Ήταν ένα. Είχαν ξεκινήσει να τρέχουν πετρέλα και λάδια.
είχε βρωμούσει ο τρόπος πετρέλαιο, κάτι το δεν ξέρεις, δηλαδή όταν βρεις καύσιμα, η αυτοποστασία ας πούμε του ανθρώπου λέει να απομακρυνθείς, ας πούμε, έτσι δεν λέει. Και όμως ήρθαν οι άνθρωποι από το χωριό και μας βοηθήσαν, δεν είπαν ας πούμε ότι μπορεί να κινδυνεύουν κι αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή δεν, τι να σου πω, εγώ με τους ανθρώπους που είναι στο χωριό, δηλαδή, είναι σαν να πούμε, πρόσωπο, δηλαδή, και κατά συγκεκριμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που προσφέρανε σε εμάς. Έτσι, γιατί μετά από αρκετή ώρα ήρθε, ας πούμε, η αστυνομία, μετά από πιο πολλή ώρα ήρθε η προσοχή μαζί με το ΕΚΑΒ, και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία. Το ΕΚΑΒ, επί τόπου, κάνανε ιατρικές πράξεις τώρα, εκεί διασωληνώσεις κτλ. Δεν είμαι γιατρός για να σας πω ακριβώς, αλλά πραγματικά επί τόπου γινόταν κάποιες μικροεπιβάσεις για να μπορέσουν να διατηρήσουν τον κόσμο στη ζωή. Αυτό το είδαμε εκεί. Είχε και μονάδες, σας λέω, που κάποιοι ήταν μόνο ασθενοφόρα. Και οι άνθρωποι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Τώρα, από εκεί πέρα, ήταν μπροστά μας. Έτσι όπως το λέτε, ήταν μπροστά μας. Εκεί ήταν όλα αυτά τα γεγονότα, εξελίχθηκαν. Και τι να πω, δεν.